Πάμε τώρα στη Βαλεντίνα για να μας ενημερώσει για την εξέλιξη της υγείας των τραυματισμένων Ελλήνων επιβατών του Πούλμαν που βρίσκονται στο νοσοκομείο. Βαλεντίνα. Καλησπέρα από το Βουκουρέστι, Γιάννη. Βρισκόμαστε έξω από το νοσοκομείο Φλωρεάνσκ, εδώ όπου πολλοί επιβάτες που επέβαιναν στο μοιραίο λεωφορείο νοσηλεύονται εδώ στην πόλη του Βουκουρεστίου. Να σου πω αρχικά πως ο απολογισμός αυτού του μοιραίου τροχαίου είναι ένας νεκρός 58χρονος άνδρας, μια γυναίκα 62 ετών, η οποία αποσωληνώθηκε. Τα νέα της είναι καλύτερα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει ξυπνήσει από το τεχνητό κόμμα στο οποίο βρισκόταν και μάλιστα έχει δεχτεί και επίσκεψη από την Ελληνίδα πρέσβη στην Ρουμανία. Τώρα, 16 ακόμη άνθρωποι παραμένουν σε 3 διαφορετικά νοσοκομεία της πόλης. 2 από αυτούς, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ζευγάρι ηλικίας περίπου 60 ετών, ενώ 6 ακόμη χρήζουν ιατρικής περίθαλψης και γι' αυτό το λόγο παραμένουν στο νοσοκομείο. Όλοι οι υπόλοιποι. Καταλαβαίνουμε δηλαδή από αυτά που μας λες, Βαλεντίνα, ότι σοβαρότερη είναι η κατάσταση των 2 του ζεύγους περίπου 60 ετών, ενώ οι υπόλοιποι είναι σε καλύτερη κατάσταση η υγεία τους, σωστά? Οι υπόλοιποι, έτσι ακριβώς, οι υπόλοιποι είναι σε καλύτερη κατάσταση, ενώ πολλοί από αυτούς αναμένεται τις επόμενες ώρες να λάβουν το εξιτήριό τους και να αφύγουν από το νοσοκομείο. Έχουν αναχωρήσει από την πόλη του Βουκουρεστίου 9 άτομα το πρωί, με προορισμό την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, ενώ έφυγαν το απόγευμα με την απογευματινή πτήση ακόμη 7 άτομα. Να σου πω πως έχουμε βρει αρκετούς συγγενείς των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν ταξιδέψει από την Ελλάδα και έχουν φτάσει εδώ στο Βουκουρέστι, προκειμένου να δουν τους συγγενείς τους, να δουν τα οικεία τους πρόσωπα και να τους βοηθήσουν είτε ψυχολογικά είτε όμως να τους παράσχουν και ό,τι βοήθεια χρειάζονται. Εμείς μιλήσαμε με αρκετούς επιβάτες, οι περισσότεροι είναι ακόμη σε σοκ. Όπως μου ανέφεραν χαρακτηριστικά, πιστεύουν πως ζουν από Άγιο, ζουν από ένα θαύμα, ενώ βρήκαμε και μια επιβάτη η οποία καθόταν 2 θέσεις πίσω από τον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του, είναι ακόμη σε σοκ η συγκεκριμένη κοπέλα. Ενώ σύμφωνα με τις αρχές εδώ στην Ρουμανία, ο άνθρωπος κλειδί στην υπόθεση αυτή είναι ο οδηγός του λεωφορείου. Τι λένε οι πληροφορίες σου για τα όσα έχει καταθέσει ο οδηγός στις ρουμανικές αρχές μέχρι στιγμής? Από εχθές το βράδυ ο οδηγός βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα που δίνει καταθέσεις, δίνει αλλεπάλληλες καταθέσεις. Βρίσκεται ακόμη σε σοκ, να σου πω, Γιάννη. Έκανε λόγο, σύμφωνα με πληροφορίες, για το GPS που λένε όλοι πως κοιτούσε κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Ήταν κάτι το οποίο μάλλον είναι ένα στοιχείο για τη συγκεκριμένη υπόθεση και για το ποιο λόγο τελικά κατάφερε ο συγκεκριμένος οδηγός να περάσει στη διπλανή λωρίδα και να μπει στην δεύτερη αψίδα που εκεί και σφήνω. Σημαίνει τώρα να δούμε πώς θα συνεχιστεί η έρευνα, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε και ο οδηγός του λεωφορείου, έτσι ώστε οι αρχές να ξετυλίξουν το κουβάρι αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Ήδη πάντως από το βίντεο ντοκουμέντο που προέβαλε η ρουμανική τηλεόραση και το δείξαμε και εμείς, λύνεται μία από τις πολλές απορίες, δίνεται απάντηση σε ένα από τα ερωτήματα, πώς δηλαδή δεν έγινε αντιληπτή η πρώτη προειδοποιητική αψίδα με τις αλυσίδες οι οποίες κρέμονταν. Απλούστατα δεν πέρασε ποτέ κάτω από αυτήν και τελευταία στιγμή άλλαξε λωρίδα κυκλοφορίας για να περάσει κάτω από το τούνελ. Σε ευχαριστούμε, Βαλεντίνα.